allá. El hermano ya me afora, se van a ir. Se van a ir. ¡Vanchila! Αγάπη σας, την ενέργειά μας όλοι μαζί, περνάμε καλά. Και έτσι θα συνεχίσουμε να περνάμε καλά. Θα συνεχίσουμε να περνάμε καλά, ό,τι και να γίνει. Τώρα σας αφιερώσω λοιπόν στο τραγούδι. Ή μάλλον, όχι. Θα αλλάξουμε το πρόγραμμα σήμερα, γιατί πρώτη μέρα δεν πειράζει. Θα σας τραγουδήσω το τραγούδι που τραγούδισα τότε. Ναι, λέγεται Πάρτα. Για να το έχουμε. Λοιπόν, θα σας πω και μια ιστορία. Τότε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πριν από 20 χρόνια, ήθεστε όλοι να ξέρεις, ήταν μια πολύ, πολύ σοβαρή και μεγάλη διοργάνωση και ο κόσμος δινόταν καλά, βάζανε κοστούμια. Εγώ δεν είχα κοστούμια βασικά και είχα συνηθίσει για τα τζιμ και λέω, εγώ θα τραγουδήσω με ένα τζιμ και ένα τέσσερα. Παραλίγο να πετάξω έξω με τις κλωτσιές. Αλλά επέμεινα και τελικά τραγούδισα με και το τζιμ. Και την ώρα που τραγουδούσα έγινε και σεισμός, μάλιστα. Και λέω, αν είναι έτσι, αυτή η αίσθηση με το σεισμό, θα είναι όλη μου ζωή έτσι και εσείς το προκαλείτε αυτό κάτω από το τραγουδά. Είναι λάθος, τόσο πάθος και δεν ξέρω τι να πω. Όλο δίνω, ζητάς αυτό και εκείνο. Έχε χάρη που σ' αγαπώ. Ξανά μαζί, θα πιστεύω πως θέλει, μαζί με σένα.
Πήραμε μια γεύση πραγματικά από Σάκυρουβά και όχι μόνο. Πήραμε μια μικρή γεύση από Τάμτα και Φουρέιρα. Αλλά σε επόμενες εκπομπές θα κάνουμε έτσι αποκλειστικά σε Τάμτα και Φουρέιρα για να δούμε πραγματικά και λίγο από το πρόγραμμά τους. Λοιπόν, το μάθατε. Ποιο, τι έγινε. Τη φάρσα που έκανε η Μαρία και ο Φώτης στην Ελεονόρα τη Μελέτη. Α. Παιδιά, είχε πάρα πολύ γέλιο πραγματικά. Έχει. Δεν το είδα on air κανονικά. Το είδα σε βίντεο, ναι. Πες το στο YouTube. Ναι. Όσοι δεν το είδατε, πραγματικά, δείτε μείνετε το κοντά μας για να δείτε τι ακριβώς έγινε. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Πάμε, παιδιά, έτσι να το δούμε. Ναι. Σήμερα είναι η εξής. Θα πάρεις την Ελεονόρα Μελέτη, πρέπει να την κρατήσεις 1,5 λεπτό στο τηλέφωνο, ναι, χωρίς να στο κλείσει και να της κάνεις κακή κριτική για το νέο της χρώμα στα μαλλιά. Αλλά κάνεις πλάκα, θα γίνεις το κανάλι μεγάλο Μπατακλάν. Σκληράδα. Πλάκα τώρα. Ελεονόρα. Έλα. Τι κάνεις, Ελεονόρα μου, είμαι μια θαυμάστριά σου. Πόσο χαίρομαι που το σήκωσες. Ακολουθώ και στο Twitter. Αλλά και τι έχεις πάθει σήμερα όλη μέρα και με έχεις πεθάνει. Είμαι η Μέρη. Και εγώ είμαι, ναι, για πες. Τι κάνεις, είσαι καλά. Πού σε πέτυχα. Παπαρόβλης τελείωνε. Ελεονόρα, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι θέλω να σου πω τώρα που σε πέτυχα. Γιατί από την αρχή που έκανες πρεμιέρα αυτό το πράγμα, αυτά τα μαλλιά είναι χάλια. Κόφτο, μαμά το μου, κόφτο, σου λέω. Το λένε όλοι, ρε. Γιατί δεν τα κάνεις, ρε ξανθάρε. Είσαι χάλια με αυτά τα μαλλιά, δεν βλέπεσαι. Κάθε μωρή, αφού σου είπα, πήγα και τα άλλαξα. Τι θες τώρα. Και τώρα αύριο δηλαδή πώς θα είσαι. Εσύ πώς θα ήθελες να είμαι. Εγώ νομίζω ότι το ξανθό σε κάνει πιο σεξι. Να σου πω κάτι. Το αδελφού μου ότι δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μ' αφήσει ησυχία να κάνω τη δουλειά μου να το πάρω σε λίγο, εντάξει. Να, ούτε ο αδερφός. Η μάνα σου τι λέει αυτά τα μαλλιά. Γιατί δεν τα αλλάζεις, παιδί μου, που έχεις κάνει τα μαξιλάρια κόκκινα. Ρε παιδάκι μου, γυναίκα σου, εσένα έχει ξανθαμαλιάσει. Δεν τη σε κόπηκαν, εγώ τα έχω φάψει κόκκινα. Δεν σου πάει, εγώ σε θαυμάζω και σε και μ' αρέσει και θέλω να είσαι ωραία. Όλος ο κόσμος το λέει. Δεν έχω καταλάβει ποιον έχει βάλει. Αυτό είναι που με κόφτει τόση ώρα. Ένα θα σου πω. Εγώ τον αδερφό σου δεν το ξέρω. Μην πας και κάνεις καυγά στον αδερφό σου. Εγώ είμαι τηλεθεάτρια. Και πού βρήκες μπορεί τα τηλέφωνά μου που είσαι τηλεθεάτρια, κιθάρα, που δεν το έχει κανένα το τηλέφωνό μου αυτό, παρά μόνο πολύ κοντινοί άνθρωποι. Τι λες καλέ που δεν το έχει κανένας. Μία που την πήρες προχτές και την έβρισες γιατί κι αυτή σου είπε ότι δεν της αρέσουν τα μαλλιά σου. Δεν την πήρες από το δικό σου το τηλέφωνο και τόσο σε. Κιντυρίνες που άκουσαν η κλούβα που πήγαινε να μαζέψει. Κέρδισα. Ελεονόρα. Είμαι η Μαρία Πακοδήμου. Και σου κάνω πάρα πολύ γέλιο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Βασικά η Ελεονόρα που ήταν έξω φρενών. Τι είπε. Τι είπε. Είναι αυτό που δεν ξέρεις πολλές φορές ότι είσαι στον αέρα. Και τα είπε όλα. Και τα έχουν κανονικά. Έβριζε. Νομίζω ότι δεν κατάλαβε ότι είσαι στον αέρα. Γιατί άμα καταλάβουν ότι είσαι στον αέρα. Σίγουρα. Δεν πιστεύω να λέγεται έτσι. Δεν θέλει τόσο γέλιο έτσι. Ναι, δεν θα ήταν και αυτό. Μα προχθές πήραν τον Αρναούτογλου. Του κάναν πλάκα. Καλά, και, και εκεί είχε πάρα πολύ γέλιο, πραγματικά. Να το δείξω κινηγούσε, την άλλη φορά αυτό. Κυνηγούσε ένα γάιδαρο αυτό στον αέρα. Είχε γυρίσματα για την εκπομπή και κυνηγούσε ένα γάιδαρο. Για να φανταστείτε, έγινε πανικός, πραγματικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Hey.
Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι, Lifestyle και σήμερα κοντά σας καθημερινά λοιπόν. Να καλησπερίσουμε και τους καινούργους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει τώρα στο παρεάκι μας. Μείνετε κοντά μας γιατί έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Και έχουμε φυσικά Λένα Παπαδοπούλου πρεμιέρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ένα τραγούδι θυμάμαι εγώ από τη Λένα Παπαδοπούλου. Μόνο. Εγώ είμαι η Λένα. Και εγώ είμαι για σένα αυτό. Επειδή σε λένε Λένα γι' αυτό. Κατάλαβα. Αλλά κοντά μας, κύριε Σεχίρη, είναι ο φίλος μας ο Αποστόλης, έτσι, να σας καλησπερίσουμε καταρχήν. Καλησπέρα, Τάσο μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Μακάρι, καλό χειμώνα να έχουμε. Μην λες χειμώνα γιατί δεν μπορώ από τώρα χειμώνα, εγώ δεν, πραγματικά δεν μπορώ. Εγώ τον έχω συνδέσει το χειμώνα από το φθινόπωρο. Όχι, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν θέλω. 28 βαθμούς είχαμε. Καλό φθινόπωρο. Μπορεί να αύριξε, μπορεί να έκανε αυτό, εντάξει. Δεν θέλω χειμώνα από τώρα. Να σου πω, δεν μας συμφέρει κιόλας ούτως ή άλλως. Φαντάζεσαι να έρθει. Θα πέσει και η ψυχολογία απότομα, αλλά εμένα μου λείψε λίγο αυτό το μέσα. Εγώ θέλω 10 Οκτωβρίου, έχω βάλει αυτό για να πάω να κάνω μπάνιο. Ένα καλοκαίρι δεν έκανα, 10 Οκτωβρίου θα πάω να κάνω μπάνιο. Κάθε χρόνο, 10 Οκτωβρίου, ό,τι καιρό να έχει, πάω και κάνω το τελευταίο μπάνιο. Όχι, το τελευταίο μπάνιο, κανονικά. Λοιπόν, Αποστόλη, τι έχει αλλιεύσει κανονικά από το διαδίκτυο έτσι να μας πει σήμερα ορισμένες συντησούλες οι οποίες. Τι βρήκαμε. Θα σου πω τι βρήκαμε. Όσο επί το πλείστον είναι παράξενα είναι σίγουρα. Κάποια είναι ευχάριστα, κάποια είναι λιγότερο ευχάριστα. Αλλά επειδή μας κίνησαν τον ενδιαφέρον, θα σας τα παρουσιάσουμε. Τι ωραία κοπέλα είναι αυτή. Αυτή είναι η 20χρονη κοπέλα, η οποία ακούει το όνομα Stephanie Walker. Και το Walker κάνει συνειρμό γιατί είναι κυπνοβάτης. Το καταπληκτικό με την κοπέλα δεν είναι ότι είναι απλά υπνοβάτης, αλλά κάνει και κάτι διαφορετικό. Έχει την τάση να αυτομαχαιρώνεται στον ύπνο της. Χωρίς να το καταλαβαίνει. Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνει. Ενώ κοιμάται. Ενώ κοιμάται, κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι, όπως όλοι οι υπνοβάτες κάνουν βόλτες και τα λοιπά. Δηλαδή, πάει στην κουζίνα, παίρνει τα μαχαίρια και αυτομαχαιρώνεται. Και αρχίζει με το κουζόμενο. Ψάχνει και οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο βρεθεί. Έχει την τάση αυτό να. Αυτό είναι για το Μάκη, το φίλο μας, το πέναντι εδώ πέρα. Έχει κανονικά. Τραυματιστεί σοβαρά. Ευτυχώς όχι μέχρι στιγμής. Φυσικά έχουν βρεθεί. Οι γονείς έχουν πάρει τα μέτρα τους, έχουν μαζέψει όλα τα αιχμηρά αντικείμενα του σπιτιού. δεν ξέρω αν την κλειδώνουν το βράδυ. Να σε ρωτήσω κάτι. Απλά μετά. Κάνει μόνο το κακό στον εαυτό της ή γενικά βρεθεί στον εαυτό της. Κοίταξε τώρα, ας πούμε τώρα μέσα στο σπίτι, ποιον να βρει. Πατέρα. Φαντάζομαι κλειδώνει την πόρτα. Τη δικιά του ή τη δικιά τη δεν ξέρω. Παιδιά είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάντως πήγε σε γιατρό για να το καταπολεμήσει. Ναι. Ο γιατρός της χορήγησε καταθλιπτικά χάπια. Ναι. Τη βοηθήσαν εν μέρη, αλλά μετά από το χωρισμό που είχε με το αγόρι της. Ξανάπεσε. Να σου πω τώρα, φαντάζεσαι να χωρισμό με τη συγκεκριμένη κοπέλα να κοιμάσαι και το πρωί να βρεθείς μαχαιρωμένος. Για όνομα του. Δεν ξέρω αν κοιμάται με το αγόρι της. Φαντάζομαι ότι αν το έμαθε αυτό θα έφυγε Λούις. Λογικά δεν θα κοιμόταν. Για λέει ακόμα. Και αυτές οι εικόνες που βλέπουμε, τι σας φαίνεται, τι σας νοιάζει. Μάτι. Αυτό το μάτι που βλέπετε. Και γαλάζιο μάτι. Είναι ένα νησί. Είναι ένα νησί. Αυτό εδώ πέρα. Και το μάτι που βλέπετε είναι το σπίτι, η μακέτα του σπιτιού που θα φτιάξει η Νόμι Κάμπελ. Αυτό έχει καταραμένη δηλαδή. Το όχι, δεν θα πει τίποτα. Έχει αγοράσει ολόκληρο το νησί, το οποίο βρίσκεται στην Τουρκία. Στην Τουρκία? Στην Τουρκία, στη γείτονα χώρα. Και ονομάζεται Isla Playa de Cleopatra. Φαίνεται και από το σχήμα του ματιού ότι θυμίζει κάτι από Αίγυπτο και το έκανε για να αφιερώσει στο θεό του Ρα, Όρου, κάπως έτσι λέγεται ο θεός, ο οποίος είναι της ισορροπίας και της γαλήνης και όλα αυτά. Είναι μια γαλημένη προσωπικότητα. Συγγνώμη, και πήρε όλο αυτό το νησί. Πήρε όλο το νησί και χτίζει και το σπίτι. Το σπίτι το έχει αναλάβει ένας από τους κορυφαίους στην Αμερική αρχιτέκτονες. Θέλει να κάνει τα πάντα. Ό,τι υπάρχει και δεν έχει μέσα με οικολογικό τρόπο και λειτουργία, να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν τις αναλώσιμες, τις βιώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα να χρησιμοποιήσει, έχει 25 δωμάτια. Το έκτισε δηλαδή, είναι έτοιμο. Υπερλούξ, δεν είναι έτοιμο ακόμα. Είναι η μακέτα. Είναι η μακέτα, ναι. Έχει 25.